Τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα συντονίζονται και μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου σε εκατομμύρια χριστιανών στα πέρατα του πλανήτη. Και οι δημοσιογράφοι κινούνται σε ρυθμούς πανορθόδοξης Συνόδου, καθώς έφτασαν στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων από όλο τον κόσμο και πλημμύρισαν το κέντρο τύπου. Η σύνοδος είναι σημαντική κατά την άποψή μου, επειδή δουλεύω για το καθολικό περιοδικό στην Ιταλία και ορισμένα θέματα είναι τα ίδια για Ορθόδοξους και Καθολικούς, όπως η σχέση ανάμεσα στις τοπικές εκκλησίες και τις παγκόσμιες και επίσης ο τρόπος λήψης αποφάσεων από κοινού. Παράλληλα, η Καθολική Εκκλησία προσπαθεί να μάθει από την Ορθόδοξη. Στην Ιταλία δεν υπάρχει τόσο ενδιαφέρον σε Ορθόδοξα ερωτήματα, όμως νομίζω το περιοδικό μας τα θεωρεί σημαντικά. My magazine thinks is very important. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος γίνεται μετά από 1200 χρόνια, αντιλαμβανόμαστε όλοι τη σημαντικότητα και για τους πιστούς της Κύπρου, έτσι. Ο κόσμος θέλει να μάθει, θέλει να ενημερωθεί τι γίνεται, πώς θα καταλήξει η συγκεκριμένη σύνοδος, τη σκιά βεβαίως και των τεσσάρων απουσιών, των τεσσάρων εκκλησιών που δεν συμμετέχουν τελικά. Και για μας τους δημοσιογράφους βεβαίως, εξίσου σημαντικό, μοναδική εμπειρία από όλες τις απόψεις, γι' αυτό και έχουμε βάλει τις δυνάμεις μας και έχουμε έρθει για κάλυψη. Το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης για τη Σύνοδο είναι μεγάλο, καθώς εκατοντάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στα Χανιά για να καλύψουν τα γεγονότα. Και βεβαίως φροντίζουν όλες τις λεπτομέρειες για να καλύψουν το σπουδαίο αυτό γεγονός, το οποίο εκπρόσωποι του τύπου, τηλεοράσεων, ενημερωτικών site και ραδιοφώνων θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό. Προσωπικά θεωρώ πως είναι μια λαμπρή ευκαιρία για την Ορθόδοξη Εκκλησία να συσπηρωθεί για να λύσει εσωτερικά προβλήματα, μεταφέροντας το μήνυμα της ειρήνης στον κόσμο. Υπήρξε ένα κίνημα εδώ και δεκαετίες διαφόρων χριστιανών να γίνουν Ορθόδοξοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε μεγάλη επιθυμία, όμως το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν η διαφορετικότητα, ο εθνικισμός και οι διαφωνίες για τις αρμοδιότητες. Νομίζω είναι πολύ σημαντική σύνοδος, επειδή χρειαζόμαστε κίνητρα, σπουδή και απόψεις για το μέλλον της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είμαι καθολικός, πιστεύω ότι η οικουμενικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτή τη σύνοδο. Έχει προηγηθεί ένα μεγάλο έργο πολλών δεκαετιών για να προετοιμαστεί αυτή η μέρα, για να φτάσουμε στην σημερινή ημέρα. Και η αλήθεια είναι ότι το βάθος και τη διάσταση επακριβώς αυτό που ζούμε σήμερα θα το καταλάβουμε στις επόμενες δεκαετίες. Ανοίγει σήμερα μια μεγάλη περίοδος για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ξαναζούμε τη συνοδικότητα η οποία χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η συνοδικότητα βέβαια δεν έλειψε ποτέ, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αναβαθμίζεται. Περνάει σε μια καινούργια φάση, πολύ πιο ουσιαστική. Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απόψεις μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Καμιά φορά υπάρχουν προβλήματα, συμβαίνουν αυτά σε όλες τις οικογένειες, αλλά με τη χάρη του Θεού και την έλευση του Αγίου Πνεύματος πιστεύουμε ότι όλα αυτά σιγά σιγά θα εξομαλυθούν μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση. Επισημαίνεται και από τους θεολόγους που παρακολουθούν από κοντά τη Σύνοδο πως χρειάστηκαν πολλά έτη διορθόδοξων προπαρασκευαστικών επιτροπών και πανορθόδοξων προσυνοδικών συμβουλίων για να δοθεί τελική έγκριση από τη σύναξη των προκαθημένων της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον Ιανουάριο του 2016. Το μόνο ανάλογο που μπορούσαμε να πούμε είναι η σύνοδος που έγινε το 1872 στην Κωνσταντινούπολη, η οποία καταδίκασε τον εθνοφιλετισμό, και πάλι και τότε λείπαν κάποιες εκκλησίες, αλλά τόσο μεγάλη δεν έχει γίνει, γιατί η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, δεν είχε εξαπλωθεί θεσμικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπήρχαν σύνοδοι, αλλά ήταν στην περιφέρεια των Βαλκανίων, στις περιοχές γύρω από τα Βαλκάνια. Τώρα μιλάμε πλέον για μια σύνοδο η οποία έχει έναν οικουμενικό χαρακτήρα. Παρά τις αντιδράσεις, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αγνόησε το θόρυβο και τους επικριτές, ακόμη και στους κόλπους του Πατριαρχείου, και επικεντρώθηκε στο στόχο της Συνόδου. Και έτσι, επίσκοποι, κληρικοί, λαϊκοί, θεολόγοι, παρατηρητές και ακαδημαϊκοί συναντώνται στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης έως τις 26 Ιουνίου.